Γιατί τώρα δεν μιλάμε για κρίση, είμαστε στην κρίση, είναι τα πράγματα πολύ βαθιά. Είμαστε χωμένοι όλοι οι Έλληνες μέσα σε ένα λάκκο έτσι και ένα πηγάδι βαθύ. Ξέρουμε πολύ καλά και ξέρετε και όλοι εσείς που είσαστε εδώ και ενδιαφέρεστε για το σινεμά ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν μιλάω τώρα τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και τις οικονομικές διεκδικήσεις, αλλά το σινεμά δεν πρόκειται να σταματήσει. Μέχρι και με κινητό κάνουν οι άνθρωποι ταινίες. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα πλέον, μικρές καμερούλες, μπορεί κανείς να συνεχίσει και το σινεμά δεν θα σταματήσει. Εγώ είμαι από μια γενιά που ξέρω πώς γίνονται ταινίες χωρίς λεφτά, παρόλο που είχαμε, δεν υπήρχε βίντεο τότε. Σινεμά γίνεται με φίλους. Παιδιά, είμαστε και εμείς κολοέλληνες. Είμαστε κακομαθημένοι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλον βαθιά και δεν υπάρχει καμία άλλη σωτηρία παρά μόνο εμείς. Ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι ρομαντικές βλακίες αυτά που λέω. Θα το δείτε του χρόνου, οι ταινίες θα γίνονται μόνο μεταξύ μας. Οι ίδιες ταινίες που θέλουμε να κάνουμε. Να αρχίσετε να έχετε εμπιστοσύνη, αυτό το παίρνεις, δίνεις, για γυρίστε το ανάποδα, δίνεις για να πάρεις. Μόνο μεταξύ μας θα τα βγάλουμε πέρα. Και με τα λεφτά, εάν μου έχει μείνει χρόνος, θα απευθυνθώ προς την πολιτεία και θα πω τον αναπτυξιακό νόμο τώρα. Τον αναπτυξιακό νόμο τώρα. Τον αναπτυξιακό νόμο τώρα. Κύριε Παπαλιά, να πάτε να τον απαιτήσετε. Ο Μίχλη, να πάει να τον απαιτήσεις. Ακαδημία, να τον απαιτήσεις. Κύριε Γερουλάνο, όπου και να βρίσκεστε, στείλτε κανέναν άνθρωπο να ακούει και να σας τα λέει. Τον αναπτυξιακό νόμο τώρα. Κρίση. Υπάρχει και μια άλλη κρίση. Παρεμπιπτόντως, εγώ είμαι η Ρέα Βαλτέρ, επίσης τους κινηματογραφιστές την Δομήθη. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη κρίση. Η ικανότητα του κρίνου, η κριτική ικανότητα. Και χωρίς αυτή δεν υπάρχει δημοκρατία. Ο πολιτισμός ως κρίση. Χρειαζόμαστε τον πολιτισμό ως γνώση, αλλά και ως τόλμη. Τόλμα να γνωρίζεις, τόλμα να μάθεις, τόλμα να κρίνεις. Θα δώσουμε τώρα το λόγο σε έναν μη κινηματογραφιστή, έτσι, τον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάη, τον διευθυντή του περιοδικού Εστία. Ναι, Εστία. Η διόρθωση ήταν αναγκαία. Για να κάνεις μια καλή ταινία, πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Και ακόμη περισσότερο, πρέπει να έχεις μια άποψη για τον κόσμο. Αυτό ισχύει και για τα άλλα είδη της τέχνης, όχι όμως στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο. Ισχύει αλλιώς, θέλω να πω, στη ζωγραφική, από ό,τι στο μυθιστόρημα. Αυτό λοιπόν, το αν έχει δηλαδή κάτι να πει, είναι το πρώτο με το οποίο πρέπει να λογαριάζεται ο σκηνοθέτης κάθε φορά που του γεννιέται η ιδέα να γυρίσει ταινία. Το ερώτημα όμως τι γίνεται τώρα. Δεν έχω καμιά απάντηση εκτός από την εύκολη να κάνουμε φτηνότερες ταινίες. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, γνωρίζουμε όμως όλοι ότι στην ιστορία του σινεμά κορυφαίες ταινίες υπήρξαν φτηνές παραγωγές. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ρεαλιστική απάντηση σήμερα σε αυτή τη δεινή κρίση για μια ανάπτυξη του ελληνικού σινεμά. Αν υπάρχει πάντως, θα τη δώσει η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα και το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών. Να γυρίσουν ταινίες δηλαδή που να έχουν κάτι να πούν. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης ο Πίτος. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο πιο άπειρος κατά τη γνώμη μου εδώ μέσα και ο πιο νέος κινηματογραφιστής. Αυτό που τώρα μου έρχεται να πω είναι ότι το ότι δεν έχουμε θρήματα το ξέρουμε, το ότι υπάρχει αυτή η κρίση το ξέρουμε. Θα πω κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε και που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για μένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο, είναι πολλοί, έχουν τέτοια αγάπη και τέτοιο πάθος για αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα στη ζωή τους είναι τόσο δυστυχείς, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και που λέγεται κινηματογράφος. Θελήσαμε σε όλα να γίνουμε Hollywood και αυτή η βλακεία μας κατάπιε όλους. Και για μένα δεν είναι καθόλου έκπληξη που το βιώνουμε και στην τέχνη αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρη Πίτος, μια και δεν αυτοπαρουσιάστηκε, είναι από τους μικρομικάδες, όπως λέμε στη γλώσσα των κινηματογραφιστών. Η κυρία Αντωνέτα Αγγελίδη. Η κρίση κάνει φανερό τον εφιάλτη που κτίσαμε σαν ανθρωπότητα. Κάνει τον κόσμο γύρω μας ανίκιο.
Η αίσθηση της κρίσης όμως είναι εγγεγραμμένη σε όλους μας ως ατομική εμπειρία. Κρίση βρεφική, εφηβείας, αρρώστιας, πένθους, γυρατιών. Ως επώδυνη στροφή με αβέβαιο τέλος και αναγκαστικές ανακατατάξεις. Σήμερα η κρίση είναι μια συνολική εμπειρία. Σπάει προς τα έξω αυτό το που τόσο καιρό εκολαπτόταν αργά σε περιόδους άπνοιας και αφασίας που κατάπιναν σκέψεις και ερωτήματα ή τα έσπρωχναν στην άκρη παριστάνοντας ότι είναι αόρατα. Ας χειριστούμε τους περιορισμούς ως εφαρτήριο, μετατρέποντας τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, με πάθος και εσωτερική πειθαρχία. Όπως λέω φωναχτά στους νέους κινηματογραφιστές και παραλαμβάνω σιωπηλά από μέσα μου. Η εποχή αυτή ζητάει από όλους μας να γίνουμε καλλιτέχνες, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, αλλά και τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Μπορεί να ξεκινήσει η κυρία Μαρτά. Επί δεκαετίες τώρα η Ελλάδα παραπάει ανάμεσα στο τραύμα του αρχαίου Κλέους και τα Σκυλάδικα. Μόνο που πια το τραύμα κακοφόρμησε και τα Σκυλάδικα άρχισαν να τρώνε τα σκυλιά τους. Το όνειρο της μεταπολίτευσης έγινε η κυριαρχία της μαγιάς, της λαμογιάς και της αφασίας. Ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο κενό αξιών και αισθητικής, ό,τι πιο άρρωστα ατομικιστικό, εγκομιάστηκε από τους πολιτικούς και δόθηκε στους πολίτες σαν πρότυπο για την κοινωνία του εγώ και του σήμερα. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι βαθιά πολιτικό και οι πολιτικοί εγκληματούν αντιμετωπίζοντας μια βαθιά κρίση πολιτισμού και παιδείας με οικονομικούς και μόνον όρους. Έχω ανάγκη να πράξω κάτι για την ανατροπή αυτής της δικτατορίας της ηλικιότητας. Αυτής της δικτατορίας που για μένα είναι η μόνη πραγματική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα. Και θα το πράξω μέσα από την τέχνη μου. Σε πείσμα όλων των καιρών θα κάνω σινεμά. Όπως μπορώ, με ό,τι μέσα υπάρχουν. Κυρία Θοδωράκη, ουσιαστικά έχουμε τρεις κυρίες, σκηνοθέτριες και παραγωγούς. Θα περάσουμε μετά και σε άλλο τομέα του κινηματογράφου. Θα σταθώ σε ένα θέμα που αποτελεί ίσως και ένα από τα σημεία της κρίσης του δυτικού κόσμου. Τις ανεξέλεγκτες μονοπωλιακές καταστάσεις και το φαινόμενο της κερδοσκοπίας που έχουν οδηγήσει πέραν των άλλων σε μια πολιτιστική και πολιτισμική έκπτωση του γούστου και του πολιτισμού. Και απλώς από ανάγκη θα θέσω σε όλους μας και σε μένα πιο πολύ. Κάποια ερωτήματα. Ποια θεωρούμε πως είναι η στάση μας σαν καλλιτέχνες ή σαν άνθρωποι των μέσων απέναντι σε ένα μονοπωλιακό καταιγισμό προϊόντων κινηματογραφικού θεάματος, ξεκινώντας από τη διανομή με ό,τι επακόλουθα έχει αυτό στην παραγωγή ταινιών. Και βέβαια με την υποστήριξη αυτού του φαινομένου από τον κριτικό λόγο, που κατατά πλέον υπόγεια κατευθυνόμενος, αλλοιώνοντας και τη σκέψη των ίδιων των συγγραφέων. Έπρεπε να περάσουν 25 χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσαν αυτοί οι δυναμικοί και λιγότερο φοβισμένοι από εμάς προκάτοχοι μας. Και ήθελα να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, αν και εσείς τελικά νιώθετε έστω την ανάγκη πιο βίαιων αντιδράσεων. Ο Αντώνης Καρτατζόπουλος. Ηθοποιός, βέβαια, έχει υπάρξει και σκηνοθέτης και έχει ασχοληθεί και με τον τομέα της παραγωγής. Ο χρόνος φυσικά δεν μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε αναλυτικοί ο καθένας από εμάς. Είναι πιο πολύ να πούμε κάνα δυο μικρά μανιφέστα. Να πω και εγώ το δικό μου. Καταρχήν θεωρώ ότι ο Μίχλη είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν είναι κάτι που έγινε τον περασμένο χρόνο, έληξε και είχε κάποια αποτελέσματα ή υπόσχεται ότι θα έχει άμεσα κάποια αποτελέσματα. Το σημαντικό με τον Μίχλη δεν είναι ο κινηματογράφος, δεν είναι η τέχνη, το σημαντικό είναι η αίσθηση που αποκόμισαν όσοι συμμετείχαν και σας ορκίζω με αυτό, δεν φάνηκε στη θαυμάσια ταινία της Ελένη Αλεξανδράκη επαρκώς, γιατί δεν είναι κάτι που συλλαμβάνεται σε μια ταινία τεκμηρίωσης ή ντοκιμαντέρ, όπως τις λέμε. Η αίσθηση που είχαμε όσοι συμμετείχαμε σε αυτό το κίνημα, ότι είμαστε σε θέση να αλλάξουμε ένα πολύ μικρό μέρος του κόσμου.